Δευτέρας και τα Jazz να δύο που την έχει. Ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς που θα ξεκινήσει με το πρώτο τζάμπολ. Οι ομάδες οι οποίες αμφότερες δεν έχουν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Οι Utah Jazz έχουν 0-2. Οι Pitinagers έχουν 1-3 και τη μία νίκη που κάναν την πήραν στην χαρτιά με ένσταση. Γεια, θα μιλήσουμε. Εδώ βλέπουμε για τους παίκτες των Trippers οι οποίοι αποχωρούν μαζί με τον κόσμο τους. Πολύ ωραία ομάδα, πολύ ωραίος κόσμος. Πόπο λαός και τι ομάδα εδώ πάνω Σεργιάννης. Ο Πάρης Σεργιάννης, MVP. Κέρδισε 20 free spin στην Offbet και αποχωρεί. Παρακαλώ να κλείσουν για την πόρτα γιατί μας στέρισε. Το γήπεδο αδειάζει και το δεύτερο παιχνίδι ξεκινάει, είναι και κλεισμένο των θυρών. Μόνο 3 άτομα επιτρέπεται να είναι στο γήπεδο λόγω τιμωρίας των Pitinagers. Ασπρούλιας κερδίζει τον τζάμπολ και πρώτη επίθεση για τους πετινούς. Κατζαντώνης χάνει προς στιγμή, αλλά επανέρχεται και αφήνει στο Σίψα που με το αγαπημένο του στάκι εκτελεί και σκοράρει. Ο Σίψας, ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό όλο το βράδυ, ένας πολύ καλός σουτέρ μέχρι τη απόσταση. Αυτό το pull-up jumper είναι λεφτά στην τράπεζα. Το μηνός από κοντά δεν μπορεί να σκοράρει. Σίψας πρώτη και μπάλα στα χέρια του Ανέση Δημητριάδη. Γρήγορα στην άλλη πλευρά του παρκέ θέλουν να τρέξουν με τον Ασπρούλια να στάρει και αυτός για δύο. Αυτός δεν θα το βάλει. Rebound αμυντικό για τον Βαγενά. Γασπαράτος. Βγάζει την μπάλα έξω. Μια προσπάθεια από τον Κοσμά. Μπάλα βγαίνει έξω. Ο Μινός περνάει μια πάσα προς τα μέσα, κάπα παρακολουθία, αλλά με φάουλ πάνω στον Κοσμά. Δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Φάνηκε να έχει επαφή με την μπάλα, δεν ξέρω όμως αν βρήκε πρώτα και το χέρι του αντιπάλου του. Η πρώτη βολή άστοχη. Και η δεύτερη το ίδιο, υπάρχει όμως επιθετικό rebound. Γασπαράτος περνάει, η μπάλα χαμηλά, Γασπαράτος κλείνεται, εκτελεί και σκοράρει το πρώτο καλάθι των Jazz με αυτό το μάτς. Ασπρούλιας. Μπάλα στον Κουλούρη. Κουλούρης για 3. Είναι άστοχος rebound αμυντικό από τον Κομνηνό. Η πάσα για τον Κομνηνό πολύ ωραία στον Γασπαράτο. Πάσα πίσω από την πλάτη και ο Γασπαράτος τελειώνει τη φάση για το 2-4. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία για τους Jazz. Σίψας. Ωραία κίνηση, Κουλούρης για 3, είναι εύστοχο, πατούσε τη γραμμή, είναι για 2 το σουτ, 4-4. Ο Μινός αφήνει στο Βαγενά, οι δύο power forward, ο Μινός, δεύτερη ευκαιρία, Μπέρτσος. Έγινε το λάθος. Κουλούρης πέρασε, Χατζαντώνης. Η πάσα στον Ασπρούλιο που εκτελεί για 2 αστοχή. Ριμπάουντ αμυντικό από τον Κομνηνό. Γασπαράτος. Φάουλ κερδίζει ο Μπέρτσος, ο οποίος ενίοτε έχει τη δυνατότητα να βάλει και τους
αντιπάλους στην πλάτη του. Είναι καλός και στο post. Γενικά διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι. Ίσως είναι και εκ των ποιοτικότερων παιχνών των Jazz. Πέρσος για 3. Άστοχος rebound του Δημητριάδου. Ο οποίος κατεβαίνει το γήπεδο και βασάρει στον Χατζοντώνη. Στάρει για 3 ο Χατζοντώνης μέσα. 7-4 φέρει ο Χατζοντώνης. Σίγουρα μετά την τελευταία κάκιστη εμφάνιση των Pitinagers απέναντι στους Νομπελίστες, που απέναντι σε μόλις 5 πέφτες των Νομπελίστες κατάφεραν να διασυρθούν σήμερα. Το θέλουν πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι και θέλουν και μια καλή εμφάνιση. Μπέρτσο απαντά! 7-7, πολύ ωραία εκτέλεση από τον Μπέρτσο. Το παιχνίδι έχει ωραίο θέαμα μέχρι στιγμής. Οι δύο ομάδες είναι εύστοχες. Χατζαντώνης για τον Κουλούρη που βγαίνει από τα σκριν. Χατζαντώνης για 3. Αστοχή αυτή τη φορά. Προσπαθεί ο ίδιος να παρισφρήσει και τελικά τα καταφέρνει να πάρει το rebound. Ασπρούλιας θέλει να βάλει στην πλάτη τον προσωπικό του αντίπαλο. Πάρα πολύ δύσκολη κίνηση. Πήρε το φάουλ ο Ασπρούλιας που πέφτει και λίγο άγαρμα στο παρκέ. Με αυτά που είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, απλά ελπίζουμε να βγάλουν αυτό το μάτι όλοι σώοι και αυλαβείς. Πρώτη βολή στο στόχο, η δεύτερη όχι. Μπέρσος για 3. Αστοχή rebound από το Σίψα. Και ο Χατζαντώνης. Παίζει κανονικά. Δημητριάδης πέρασε. Αστοχή rebound από τον Κομινό. Μπάλα είναι πια τους Μπέρτσος. Μπάλα πηγαίνει στη γωνία, σουτ για 3 από το Βαγενά, άστοχο. Rebound από τον Κουλούρη, ο οποίος θέλει να τρέξει. Κουλούρης για το Σίψα, ωραία προσποίηση, φάουλ και καλάθι. Εντυπωσιακό Σίψα, υπέροχη προσπάθεια και το σκορ γίνεται 7-10. Πολύ ωραία προσπάθεια, είδατε, στάθηκε στον αέρα, βρήκε ισορροπία και τελείωσε τη φάση. Σίψας, ο οποίος έχει και συμπληρωματική βολή, θα το πατήσει. Αστοχή. Ρέκκα. Βαγενάς, απέναντι στο Δημητριάδη. Ωραία κίνηση απέναντι σε κοντύτερο αντίπαλο. Κακό το τελείωμα, αλλά είναι εκεί ο Κομινός για να πάρει το rebound και θα τελειώσει τη φάση της επαφής. 9-10 σε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής είναι μία σου και μία μου. Σίψας για τον Ασπρούλια. Οι δύο πυλώνες πλέον του παιχνιδιού αυτής της ομάδας. Ασπρούλιας, ωραία πάσα έξω για τον Δημητριάδη. Σίψας, το αγαπημένο του jump shoot, άστοχο. Παλεύει ο Ασπρούλιας, δεν μπορεί όμως να πάρει το rebound. Γασπαράτος γρήγορα προωθεί το παιχνίδι για τον Πέρτσο. Ωραία πάσα στο Γασπαράτο. Εδώ για να δανειστούμε έναν ποδοσφαιρικό όρο. Έπαιξαν το 1-2 και το καλάθι με το αριστερό layup για το 11-10. Το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, όχι, δεν είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο προβάδισμα στη βραδιά για τους Jazz. Είχαν προηγηθεί και 4-2. Αλλαγές, Κουλούρης θα κάτσει στον πάγκο και Δημητριάδης. Θα περάσει ο Δημητριάδης Junior και ο Διαμαντόπουλος. Αν δεν είχα πατήσει stop στο προηγούμενο, θα έδειξα το προηγούμενο.
Γιώργος Δημητριάδης και τώρα πάρα στα χέρια του Τσίψα. Αφήνει hand-up στον Χατζαντώνη. Στάρει για δύο άστοχα. Μάγκες για το rebound. Κλέβουν και θέλουν να φύγουν γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο με τον Γασπαράτο. Γασπαράτος για τον Μπέρτσο. Μπέρτσος βγάζει την μπάλα στη γωνία. Η μπάλα περνάει μέσα στον Ντομινό που γυρίζει με το φουτ, με το δεξί. Πολύ ωραίο καλάθι, 13-10. Σερί 6-0 τώρα για τους Utah Jazz που εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι η μπάλα μπορεί να πάει μέσα στο καλάθι στον Ντομινό. Έχει καλές κινήσεις, έχει σαφώς κοντύτερη ομάδα η Pitinager. Εδώ όμως ο Σίπτος απαντά με πάρα πολύ ωραίο jump shoot το αγαπημένο του. Του αρέσει να έχει αμυντικό κοντά του. Έχω πατήσει start-stop ελληνικά. Άστοχο το shoot, γρήγορα στην άλλη πλευρά, Σπρούλιας. Lay-up, όχι, τελικά την άφησε λίγο περίεργα την μπάλα. Σημασία έχει ότι μπήκε 13-14. Να κάνω αυτό που έχω και στάρ πάλι. Κασπαράτος. Περνάει. Πάμε στον Μπέρτσο, φάουλ και βολές. Εδώ έπεσε με δύναμη πάνω του αντίπαλός του. Δύο βολές λοιπόν. Κάνε stop και μετά από 10 χρόνια τα start. Μπήκε. Εσύ μίλα, αφού βιντεοσκοπήσεις. Η πρώτη βολή στον στόχο για το 14 όλα από τον Μπέρτσο. Ένας παίκτης που σπανίως κάνει βολές. Τώρα στοχή. Μπάνα με τον Μαντόπουλο. Ο οποίος αφήνει στον Δημητριάδη Τζούνιορ. Νάτος. Ο μικρός αφήνει στο Σίψα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βάζει ακόμα ένα απίστευτο καλάθι ο Σίψας. 16-14. Του αρέσει να τραβάει αντίπαλο πάνω του. Του αρέσουν αυτά τα κρεμασμένα σουτ. Θυμίζει Mike James. Κλέβει ο Σίψας και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Απέναντι στον Ευαγενά τον κόβει στα ίσια. Ευαγενά φοβερή άμυνα. Φοβερή άμυνα από τον Ευαγενά πάνω στο Σίψα. Και μια προειδοποίηση από τον Τεραμπελιά στον Σίψα για τεχνική ποινή. Εντάξει. Δημητριάδης περνάει με το Βαγενά, βγάζει στο Σίψα. Ακόμα ένα δύσκολο μαρκαρισμένο σούτ, αυτή τη φορά δεν το βάζει. Αλλά ο Αστρούλιας δίνει τη μάχη και την κερδίζει. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Pitinagers από την επιμονή του Θοδωρή Αστρούλια, ο οποίος θα βάζει με έναν αντίπαλο ψηλότερο, τον πιέζει πάρα πολύ. Και εδώ κερδίζει την κατοχή. 14 δευτερόλεπτα νέα για τους Πετινούς με τον Αστρούλια. Να έχει την μπάλα στα χέρια. Αστρούλιας ο οποίος έχει δυνατότητα να παίξει τα πόδια και να εκτελέσει. Αστοχή όμως. Καλή ήταν η προσπάθειά του. Κοσμάς. Ωραία. Πάσα. Και ο Γασπαράτος με ανάποδο δεξί lay-up. Τελειώνει τη φάση. Δημητριάδης περνάει την μπάλα στον Αστρούλια. Αυτός θέλει να παίξει στο post. Τελικά το μετανιώνει, βγάζει έξω. Ανέσει Δημητριάδης, ανεμικό το σουτ. Αέρος, αέρος. Κατοχή και πάλι για τους Τζαζ. Μπέρτσος με τον Γιώργο Δημητριάδη κοντά του. Τα σουτάρει για τρεις, αστοχή. Rebound. Η μπάλα είναι για τους Πετινούς. Σε ένα παιχνίδι μέχρι στιγμής πάρα πολύ ισορροπημένο. Βέβαια ισορροπημένο ήταν και το προηγούμενο στην πρώτη περίοδο, αλλά τελικά κατέληξε σε μια πανολεθρία των Eagles που ιτήθηκαν 76% από τους Clippers. Ανέση Δημητριάδης περνάει πάσα στον Αστρούλια. 10 δευτερόλεπτα για τον Αστρούλια. Κρατάει, περνάει μέχρι μέσα. Layup! 16-18 το Θοδωρής Αστρούλιας. Μαζί με τον Σίψα, οι δύο πυλώνες των Πετινών.
Μπέρτσος, λέει ο Δημητριάδης, ανοιχτό γήπεδο για τον Ασπρούλια, ακόμα ένα λέει από τον Ασπρούλια, όχι, αλλά έρχεται με φόρα ο Σύπρος και μαζεύει το επιθετικό rebound και κερδίζει και το foul. Όλη η επίθεση τώρα είναι για τους Πετινούς. Άλλη προειδοποίηση από τον Καραμπελιά στον Μπέρτσο τώρα για τεχνική ποινή. Αν μη τι άλλο τους προειδοποιεί. Πουλούρης με την μπάλα. 8 δευτερόλεπτα. Έχουν να δώσουν και ένα φάουλ Τζαζ. Δεν δείχνουν τέτοια διάθεση. Πουλούρης μένει πίσω από τα σκριν. Λίγο έλειψε να βάλει τον Πόζο Πίτερ. Τέλος. Πρώτο δεκαλέπτου. 16-18 προβάδισμα για τους Φετινέιζερ. Γυρίζουμε σε λίγο. Εντάξει. Το παιχνίδι αρχίζει και πάλι εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. 16-18 το σκορ. Προβάδισμα 2 πόντων για τους Φετινέιζερ. Πρώτη επίθεση με τον Αθανασόπουλο. Δημητριάδης, μία φοβερή έμπνευση. Ο Λέζος τον κοιτάει απορριμμένος. Γασπαράτος. Κρατάει την μπάλα, κινείται στον περίμετρο. Προσπαθεί να περάσει και περνάει την μπάλα. Μέσα στον Κοσμά. Από εκεί στον Γασπαράτο, ο οποίος τώρα στο low post έχει πλεονέκτημα. Φοβερό καλάθι. Επίδειξη ψηλής τεχνικής από τον Γασπαράτο, ο οποίος εδώ τα έκανε όλα τέλεια και τελείωσε τη φάση με το ταμπλό για το 18 όλα. Πολύ όμορφο παιχνίδι μέχρι στιγμής και από τις δύο ομάδες έχουμε δει αν μη τι άλλο πολύ ωραίες φάσεις. Ένα άστοχο στη φορά από τον Αλεξανδράτο. Γασπαράτος. Περνάει αυτή τη φορά, δεν αποφασίζει σωστά στον αέρα, η φάση που δεν είναι καλή, αλλά την καταφέρνει και πάλι για τους Ιτα Τζαζ, γιατί έχει βγάλει την μπάλα έξω ο Αλεξανδράτος, τουλάχιστον σύμφωνα με την υπόδειξη του Καραμπελιά, πολύ πυροδιευτής, πανίδος, λαφεύει. Κοσμάς, πάσα έξω, Βαγιανάς 4, πρέπει να στάρει, το κάνει. Χωρίς τύχη, ούτως ή άλλως είχε λίγες πιθανότητες να υποδοθεί αυτή η προσπάθεια και να καταλήξει σε πόντους. Άστοχο το σούτ του Πουλούρη, εκεί ο Ασπρούλιας καλάθι. Γύρισε πολύ ωραία και σκόραρε 18-20. Προβάδισμα και πάλι για τους Φετινούς. Βρυτσόπουλες. Βαγενάς. Μία τεχνική ποινή ή δύο τεχνικές ποινές και στον Γασπαράτο και στον Μπέρτσο. Και ο Ασπρούλιας τώρα εκεί κάτι λέει, νομίζω έχει δοθεί από μία τεχνική ποινή. Είχαν δοθεί και νωρίτερα προειδοποιήσεις. Από μία τεχνική ποινή λοιπόν εκατέρωθεν. Αβρουτσόπουλος. Γασπαράτος με τον Ασπρούλια, θέλει να τον παίξει στην τρίπλα. Μένει κοντά ο Ασπρούλιας, μα τι βάζει! Τι βάζει ο Γασπαράτος! Δεύτερο συνεχόμενο εκπληκτικό καλάθι του Γασπαράτου. Το είπαμε. Βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση. Φάουλ, παίρνει τα ζωτών, δυνατό από Βαγενά. Θα του δώσει και το χέρι του. Ο Γασπαράτος σε ημιάγρια κατάσταση. Βολές με Στέλιο Χατζαντώνη. 7-42 για να πάμε στην ανάπαυλα. 20-20. Γασπαράτος δεν το πιστεύει. Βγάζει τη γλώσσα του, χαμογελάει. Γεννάνε και τα κοκόρια του. Δύο φάσεις για να τις δείχνει στα παιδιά του.
20-21. Και 20-22 τώρα. Προβάδισμα ξανά για τους φετινούς. Ένα μάτς που έχει σε όλη του τη διάρκεια ως τώρα αυτή τη μορφή. Αδελφόπουλος για τον Πίτσικα. Γασπαράτος. Βαγενάς. Κλέβει την μπάλα πολύ ωραία. Ο ψηλός με το νούμερο 99, Αλεξανδράτος. Και τώρα Δημητριάδης. Έχει χώρο μπροστά του. Τώρα βγαίνει ο Πίτσικας για να τον καθυστερήσει. Ωραία σταυρωτή και η πάσα. Εδώ εντυπωσιακή συνεργασία. Βγήκε λίγο κατά λάθος από την εντύπωση, αλλά σημασία έχει ότι κατέληξε στο στόχο με τον Αλεξανδράτο να μην τελειώνει τη φάση, να υψώνει στον κοντύτερο Χατζαντώνη, στον κοντύτερο Δημητριάδη, ο οποίος αντιλήφθηκε την πρόθεσή του και τελείωσε τη φάση. Γασπαράτος φασάρει την μπάλα στον Βαγενά, από εκεί στον Πίτσικα, για δύο Πίτσικας άστοχος. Ρουμπάτα από τον Αστρούλια που αφήνει στον Δημητριάδη. Χατζαντώνης πασάρι στον Κουλούρη. Δημητριάδης πέρασε. Σουτάρι για τρεις ο Αλεξανδράτος. Καλό αλλά άστοχο. Μάκες για το rebound κερδισμένη με την Angels με τον Χατζαντώνη που ταΐζει τον Ασπρούλια. Φοβερή προσποίηση αλλά τελειώνει άγαρμα τη φάση. Πολύ ωραία η ενέργεια του Ασπρούλια. Όχι όμως και το τελείωμά του. Πίτσικας. Oh. Τι είδα. Τι είδα τα μάτια μου. Δεν δίνει στον Γασπαράτο, επιλέγει τον Βαγενά, ο οποίος αναλαμβάνει straight point forward εδώ. Βαγενάς ο οποίος τα πήγε καλά όταν τροφοδοτήθηκε κοντά στο καλάθι στο πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα ένα μακρινό σουτ του Ανδρουσόπουλου. Καλή ιδέα, καλή επίθεση. Βγήκε το ελεύθερο σουτ, αλλά δεν ήταν έστοχο. Παραμένει το 24-20 για τους φετινούς. Ασπρούλιας αφύλαχτος, δεν σουτάρει. Κρατάει την μπάλα, περιμένει τώρα τον Αλεξανδράτο. Κουλούρης επιτίθεται στην close out. Πολύ ωραία βρίσκει τον Αστρούλια. Προσπίση του Αστρούλια. Νομίζω ότι έκανε μόνος του δυσκολότερη τη δουλειά του, αλλά τελικά παίρνει ένα φάουλ και θα πάει στη γραμμή για βολές. Το παιχνίδι έχει καλό ρυθμό τώρα. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Για τον Ασπρούλια πρώτη βρήκε στόχο. Ασπρούλιας ένας πολύ καλός στερβολόν. Βάζει και τη δεύτερη. 26-20 από τον ηγέτη της ομάδας. Και time out για τους Jazz. Γυρίζουμε σε λίγο στο Προμηθέας Πάρκ. Γασπαράτος. Την μπάλα στα χέρια του Κομπινού. Έπαιξε πέτα στο μάτς και γυρίζει. Πολύ ωραίο το ψήφι από τον Κομπινό. 22-26 η απάντηση μετά το time out για τους Jazz, οι οποίοι θα το κάνουν αυτό σήμερα. Θα προσπαθήσουν να περάσουν πολύ την μπάλα στο low post. Το έκαναν νωρίτερα κατά συνθήκη και τους βγήκε με τον Γασπαράτο. Τώρα ο Χατζαντώνης βάζει το καλάθι και το λέει με το αριστερό. 22-28, 4-40 για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα στα χέρια του Πίτσικα. Κλέβει πανέξυπνο ο Αλεξανδράτος. Φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο απέναντι στον Κοσμά και τον νικά. 22-30 από τον Αλεξανδράτο που εδώ καταλαβαίνει την πρόθεση του αντιπάλου του. Βγαίνει από μπροστά και κλέβει και με το αρχοντικό, το αυτοκρατορικό drive κάνει το σκορ 22-30. Γασπαράτος με την μπάλα στα χέρια. Πίτσικας βγαίνει από τα screen. Πυροβολή. Η μπάλα είναι για τους Jazz. Επαναλαμβάνω.
αναφορά με τον Γασπαράτο, ο οποίος είναι από τους καλύτερους σήμερα τον Τζαζ εδώ στο Χ. Rebound του Σίψα και γρήγορα στην άλλη πλευρά θα Τζαντώνης. Έχει φύγει ο Σίψας, έχει φύγει ο Ασπρούλιας. Run and gun, Ασπρούλιας, άτυχος. Γασπαράτος, πασάρι στον Κομνηνό και τώρα ο Κοσμάς. Κομνηνός δεν εκτέλεσε, η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Πίτσικα. Νωρίτερα αυτό έχει ένα τρίποντο, τώρα θα εκτελέσει ξανά για τρεις, ούτε αυτό. Rebound αμυντικό από τον Σίψα. Οι Τινέζοι σαφώς και παθούν πολύ καλύτερα. Ανέζης Δημητριάδης, παίρνει την επαφή, παίρνει και το πάνε πολλέ. Εδώ η μπάλα του παίζει ένα άσχημο παιχνίδι. 3 και 21 για να πάμε στο ημίχρονο. Οι Πιτινέιτζες, αν βγουν εδώ οι βολές του Δημητριάδη, θα προηγηθούν για πρώτη φορά στην βραδιά με διψήφια διαφορά. Σε ένα παιχνίδι που για πολλή ώρα πήγαινε μία σου και μία μου, μέχρι το 20-20 μετά οι Πιτινέιτζες έχουν καταφέρει να χτίσουν το μάτς και προσπαθούν να πάνε τη διαφορά στο ημίχρονο όσο το δυνατόν πιο ψηλά, ώστε να βάλουν τα θεμέλια για την νίκη. Ο Δημητριάδης έβαλε την πρώτη, 22-31. Ετοιμάζεται και ο γιος του να περάσει το παιχνίδι. Είπαμε, Γιώργος Δημητριάδης, ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα των Πετινών, τα κοτοπουλάκια. Βέρτσος, δίνει την πάρα στο Βαγενά. Βαγενά σκοράρει με το αριστερό. 24-32. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον παίχτη τον Τζαζ. Σίψας. Δεν σου πάρει πολύ ωραία ο μικρός. Άτυχος όμως το τελείωμα. Έκανε πολύ ωραία ενέργεια. Πέρασε σαν σταματημένο τον αντίπαλό του Σιγκλό Ζάου, αλλά αστόχησε. Κλέβει ο Σίψας όμως από το Γασπαράτο και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Σίψας δεν σκοράρει με την πρώτη, σκοράρει, όχι δεν σκοράρει ούτε με τη δεύτερη. Παίρνει την μπάλα, κοιτάξτε εδώ τι μάχες γίνονται. Πέφτουν φορμιά, αίμα και άμμος. Κομνηνός, Γασπαράτος, ωραίο καλάθι. Αυτό το high-low, 26-32. Γασπαράτος γίνεται αιχμή του δόρατος και κοντά στο καλάθι. Και με συνεχόμενες δικές του δράσεις κρατάει την ομάδα του κοντά. Ασπρούλιας περνάει. Ωραία κίνηση, βγάζει έξω στον Δημητριάδη. Κεφάλι ο Πιτσιρικάς. Αυτή τη φορά επιλέγει τον Χατζαντώνη. Πέρασε ο Χατζαντώνης, έμεινε στον αέρα, τράκαρε με τον αντίπαλό του, πήρε φάουλ για βολές. Η πρώτη από τον Χατζαντώνη. Η διαφορά παραμένει στους 6. Οι Τζαζ, οι οποίοι έχουν τρέξει ένα 4-0 επιμέρους. Άστοχη πολύ, αλλά εκεί ο Ασπρούλιας για το επιθετικό rebound. Διαμαντόπουλος, Σίψας. Μένει με τον Γασπαράτο. 8 δευτερόλεπτα για τον Σίψα. Sidestep, εκτέλεση για 2. Κι άλλο επιθετικό rebound. Δεν παρατούν καμία φάση με την Ι, οι οποίοι έχουν αλλάξει πάρα πολύ την οτροπία τους σε σχέση με το τελευταίο μάτς. Ασπρούλιας για 2, τέλειο. 34-26, Θοδωρής Ασπρούλιας. Σαν να πετάει μπότσαλο στη θάλασσα. Μέρσο. Βλέπουν την μπάλα οι Πετινέιτζες, θα φύγουν στο γήπεδο. Χατζαντώνη, στη γωνία Δημητριάδης, και πάλι Χατζαντώνης, ξανά Δημητριάδης, στους 2 πόντων με μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Rebound αμυντικό και φάουλ που παίρνει ο Μπέρτσος. Δεν υπάρχουν βολές, θα μόλις το δεύτερο από τους Πετινέιτζες. Yeah.
Ας παρά το. Κρατάει την μπάλα. Παίρνει ένα στήλο από τον κοντινό. Φάουλ, ακόμα ένα από τον Διαμαντόπουλο. Έχουν να δώσουν φάουλ. Τα ξοδεύουν πολύ σωστά τα φάουλ τους οι teenagers. Αυτό είναι μόλις το τρίτο μαδικό. Σε μια περίοδο στην οποία και έπαιξαν καλή άμυνα, αλλά και δεν επήλθε καθόλου φθορά στον τομέα των φάουλ. Η μπάλα περνάει μέσα στο καλάθι. Μπέρτος, αυτοχή. Rebound από τον Αστρούλια, ο οποίος φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Η πάσα πίσω από την πλάτη. Ο Πίτσα Αστρούλια δεν πρόλαβε, πάτησε την γραμμή. Φωνάζει ο Λέζος στον Αστρούλια για το προηγούμενο λάθος. Πάντα απαιτητικός ο Μέμος Λέζος. Αυτό μόνο ο Καραμπελιάς μπορούσε να το καταφέρει. Να σκαλώσει την μπάλα. Επειδή απλά ήθελε να κάνει ένα σουτάκι. Απίστευτος. Content creator. Ένας διαμάτης της ελληνικής διευθυνσίας ανερχόμενος. Γασπαράτος. Μπέρτος για τρεις. Έξω, rebound από τον Κουλούρη. Τελευταία επίθεση 24 δευτερολέπτων. Είναι όλοι για τους Πετινέιντζερς. Η απόκληση είναι 0-0 ή κάποια εκατοστά του δευτερολέπτου. Κουλούρης λοιπόν με την μπάλα. Σε πολύ αργό τέμπο, δεν μπορούν να κάνουν φάουλ τζαζ. Κουλούρης. Σουτάρει για τρεις. Αστοχή, rebound από τον Γασπαράτο. 3-2. Την πέταξε την μπάλα, δεν μπορεί αυτό να φτάσει. Τέλος. Για το πρώτο εμίχρονο με το 24 γυρίζουμε σε λίγο. Να ξεκινήσει και η πρώτη επαναφορά είναι για τους Πετινέιτζερς, οι οποίοι είναι στο παρκέ με Δημητριάδη, Χατζαντώνη, Αλεξανδράτο, Αστρούλια και Σίψα. Από την άλλη Κομνηνός, Λασπαράτος, Βέρτσος, Βαγενάς και Κοσμάς για τους Τζαζ. Πρώτο κερδισμένο φάουλ για τους Πετινέιτζερς, οι οποίοι νωρίτερα στο προηγούμενο δεκάλεπτο κατάφεραν να κάνουν μια πολύ καλή περίοδο και να ξεφύγουν με 8. Επαναφορά με τον Ανέξη Δημητριάδη. Σύμφωστα. Το 2-2 άστοχο επιθετικό rebound από τον Αλεξανδράτο και συμπληρώνει ο Σίψας. Πέρασε ο Σίψας μέχρι μέσα. Αστοχή, rebound αμυντικό. Τρέχει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Κασπαράτος, goal foul. Όχι, πήρε φάουλ αλλά όχι γκολ. Άτυχος εδώ. Έχει βάλει άλλα κι άλλα, δεν έβαλε αυτό. Για 2, μέσα, 27-36, πολύ ωραία εκτέλεση από τον Θοδωρή Αστρούλια. Η διαφορά ανεβαίνει σε 9. Μπέρτσος. Άστοχο το σκούρ, το φάουλ. Με τον Κουλούρη. Να δίνει στον Αστρούλια, στάρει για 2, άστοχο. Rebound επιθετικό από τον Κουλούρη. 8-36 για το φινάλε, για 3 ο Κουλούρης. Rebound αμυντικό από τον Κοσμά. Μπέρτσος, βγάζει την μπάλα στον Βαγενά. Κλέβει ο Κουλούρης, φωνάζει για φάουλο Βαγενάς, δεν παίρνει κάτι. Ευνηδιασμός Κουλούρης για το Σίψα. Καθαλάσσωσαν σε κατάσταση 3-2. Είπε την Έιτζερ και γρήγορα ο Γασπεράτος δίνει στον Κομνηνό. Κομνηνός ποστάρει, γυρίζει, φάουλ, δύο βολές. Δύο βολές.
δύο βολές για τον Κομνηνό. Η πρώτη στο σίδερο. Παραμένει το 27-36. Ο Βαγενάς κάτι λέει με τον Πλέγα. Ο Βαγενάς, ο Κομνηνός βάζει τη βολή. 28-36. Σύψας αφήνει στον Αστρούλια. Δύο παίχτες οι οποίοι ο καθένας θέλει από μια μπάλα. Εδώ ο Αστρούλιας κλείστηκε, έβγαλε στον Αλεξανδράτο. Αστοχή εκείνος, rebound αμυντικό τον Μπέρτσο. 7-47, στο σύν 8 η Πετινή. Μπέρτσο περνάει. Καλή άμυνα τον Αλεξανδράτο. Αστρούλιας για τον Δημητριάδη. Προωθεί το παιχνίδι, κλέβει, αλλά δεν μπορεί να σου κρατήσει το παράδο. Κουλούρης μέχρι μέσα, βγάζει το Σύψα. Αυτός στο αγαπημένο jump shoot και σιγά μην το χάσει. Ποτσόρι, 28-38 από τον Σύψα. Με πολύ ωραία εκτέλεση. Στα χέρια του Μπέρτσου, τον επιτηρεί, του δίνει όμως το σούτο Κουλούρης και ο Μπέρτσος το βάζει, είναι καλό στερ. 30-38. Σύψας, ο μαέστρος σήμερα για τους Πετινούς. Περνάει, κλείνεται, jump shoot μέσα, 30-40. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Σύψα, ο οποίος έχει μετατρέψει το παιχνίδι σε one man show. Στο συν 10 και πάλι από την Ager, οι οποίοι σταθερά πλέον έχουν το προβάδισμα. Μπέρσο, Βαγενάς, Κομνηνός για 3, όχι, rebound αμυντικό για τους την Ager με τον Αλεξανδράτο. Γρήγορα στην άλλη πλευρά Σύψας. Σταυρωτές από τον Σύψα, κρατά την μπάλα. Αστρούλιας έχει μείνει στη γωνία και τον κοιτάει, τώρα θα την πάρει. Θα βγάλει έξω στο Κουλούρη, 3-2, Κουλούρης, αστοχή, εκεί ο Αστρούλιας και ακόμα ένα επιθετικό rebound, τι πήγε να κάνει. Δεν του βγήκε αυτό που πήγε να κάνει, ό,τι κι αν ήταν, και τώρα έχει διασμός Βαγενάς Γασπαράτος, εύκολα, 32-40, έξαλλος ο Λέζος με τον Αστρούλια για την προηγούμενη φάση, βγαίνει από τα ρούχα του, ο Μέμος Λέζος. Κουλούρης για τον Αστρούλια. Αστρούλιας περνάει, ωραία κίνηση, φάουλ, χαμηλά, δεν υπάρχουν βολές. Όπως χαρακτηριστικά δείχνει ο ιδιαίτερα παραστατικός κύριος Καραμπελιάς. Ορμόμενος από τη Δυτική Αχαΐ, ένας φέρελτης διευθυντής. Γιώργος Δημητριάδη, την μπάλα νομίζω βρήκε, πράγματι, έχει υπάρξει επαφή, το παραδέχεται υποτικά ο Κοσμάς για να κάνει και πιο εύκολο το έργο των διευθυντών, 8 δευτερόλεπτα, με τον Δημητριάδη να έχει τώρα λίγο χρόνο στη διάθεσή του, κάτι πρέπει να κάνει Δημητριάδη για το γιο του, το μικρός για 3, ο Χριστός του Παναγία, έστειλε την μπάλα πίσω από το ταμπλό. Time out, ποιος το κάλεσε. Ο Λέζος, ο οποίος ξεκινάει τη χρηστοστάθμιση στον πάγκο της ομάδας. Γυρίζουμε σε λίγο για τη συνέχεια. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής είπε την έντζε δείχνει να το ελέγχουν, αλλά εφουδενή. Δεν το έχει καθαρίσει. Βαγενάς. Γασπαράτο. Τελειώνει ωραία τη φάση εκείνος. 34-40 ο Γασπαράτος, ο οποίος σήμερα από το low post κάνει όργια. Και μειώνει στους 6. Γιώργος Δημητριάδης για τον Αστρούλια. Και τώρα ο Κουλούρης. Το μπουμπουνάει για 3. Όχι. Rebound αμυντικό από τον Γασπαράτο. Ο Λέζος αρχίζει και πάλι και φορτώνει.
Λέζος loading στο 70-80% νομίζω. Κλέβει όμως ο Κουλούρης. Προστατεύει την μπάλα με το σώμα και σκοράρει. Πολύ ωραίο καλάθι στον Κουλούρη για να ερεμήσει και λίγο ο προπονητής του. 34-42. 4-18 για το φινάλι. Γασπαράτος. Θα δώσει στον Κοσμά. Και τώρα ο Μπέρτσος θα πάρει ένα σκρίν από τον Κοσμά. Θα ταΐσει το Βαγενά στο πλάι. Βαγενά δεν έχει πολύ χρόνο. Αποφεύγει τα βήματα. Πάει κοντά στο καλάθι. Άτυχος ο Βαγενάς. Πολύ άτυχος εδώ. Τον έφτιαξε η μπάλα. Πάω και δεν θα κρατώνει τρίτο μαδικό. Εδώ τυχερή που την έδωσε στον γειτόνι αυτό το καλάθι. Ο Βαγενάς έχει κάνει φοβερή προσπάθεια, αλλά η μπάλα μπήκε και βγήκε. Ευκαιρία να ξαναπάει διαφορά σε διψήφια του Λου. Διαμαρτυρίες από τον Κοσμά για το φάουλ. Δεν μπορώ από το σημείο που είμαι να είμαι κατηγορηματικός. Νεύμα για ηρεμία από τον Πλέγα στον Κοσμά. Ασπρούλια. Παίζει τα πόδια του Νακητάλα. Βγάζει έξω, Καρζαντώνη. Καρζαντώνη κρατάει. Βγάζει στον Ασπρούλια. Ασπρούλια με 7 δευτερόλεπτα στη διαδοχή του. Περνάει. Η πάσα έξω. Το λεγόμενο negative step. Παραμένει το 34-42. Έξαλλος ο Ασπρούλιας με το συμπέφτη του. Αν μη τι άλλο, επιτυχίες είναι μια ομάδα που δεν σκοπάζουν μπινελίκια ο ένας τον άλλον σε όλο το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά καταφέρουν και έχουν το γενιακό κλίμα. Άσο από το Καραμπέλα. Ζητάει φαόλ εκείνος τώρα στον Καραμπέλα. Καρζαντώνης για τον Κουλούρη. Κουλούρης παίρνει το διάδρομο. Ωραία πάσα. Διαμαντόπουλος. Πολύ ωραία συνεργασία. Άστοχος ο Διαμαντόπουλος. Φοβερό rebound. Με θράσος από τον Καρζαντώνη. Ψηλότερα όλων. Φοβερό άλμα. Κουλούρης. Δεύτερη απόπειρα. Βγάζει στον Ασπρούλια. 6 δευτερόλεπτα. Ασπρούλιας εκτελεί το αγαπημένο του σουτάκι. Είναι άστοχο. Διαμαντόπουλος δεν μπορεί για το rebound. Μπορεί ο Μπέρτσος. Που δίνει στο Γασπαράτο. Γεράσιμος Γασπαράτος. Όχι. Δεν είχε καταλάβει που είναι ο συμπαίχτης του. Εδώ η φάση είναι χαρακτηριστική. Φωνάζει ήρεμα ο Λέζος και ο Ασπρούλιας έκανε μια σέντρα. Μπέρτσος για τρεις στο transition μέσα. Και ο Λέζος ξεκινάει το show. Γι' αυτό αγαπάμε τους πετινίτζες λίγο παραπάνω όλα αυτά. Καρζαντώνης, δεν τώρα. Μου έκανε φάουλ, λέει ο Καρζαντώνης. Δεν σου έκανε τίποτα, λέει ο Πλέγας. Και μάλιστα που δεν είναι και μια τεχνική ποινή. Γιατί ήδη οι διαιτητές έχουν δώσει πολλές προειδοποιήσεις. Κάποια στιγμή κάποιος θα την πλήρωνε. Στη βολή ο Μπέρτσος, ο πιο συνεπής σούτερ βολών αυτής της ομάδας, μαζί με τον Γασπαράτο. Έτσι λοιπόν, από εκεί που η διαφορά κυμαινόταν σε όλο το παιχνίδι στους 8 με 10 πόντους, μπορεί εδώ να πέσει στους 4 και με την μπάλα στο τζαζ. Γιατί ποτέ ένα παιχνίδι δεν τελειώνει με τη διαφορά στους παρυπές των 10 πόντων. Οι πιτινέιτζες δεν έκαναν σε κανένα σημείο το ξέσπασμα για να πάνε τη διαφορά του 15-16 και να το καθαρίσουν και τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου. Η Jazz είναι έμπειρη ομάδα, έχει πολύ μπασκετικά παιδιά που παίζουν σε όλο το παιχνίδι με στόχευση, παίζουν καλό μπάσκετ και έχουν την ευκαιρία τώρα να φέρουν το παιχνίδι κοντά. Μπέρτσος για τον Γασπαράτο. Και πάλι ο Μπέρτσος στο low post με τον Διαμαντόπουλο. Καλή άμυνα του Διαμαντόπουλου. Πήρε όμως φάουλ ο Μπέρτσος. Τεχνική ποινή στο Λέζο. Ακόμα μία. Ρεσιτάλ τεχνικών ποινών. Ο Λέζος, ο οποίος κατάλαβε ότι φλέρταρε με την τεχνική ποινή, γύρισε και κάθισε κατευθείαν στον πάγκο του. Όμως εδώ
Δεν χαρίζει κάστανο ο Καραμπελιάς. Δεν χαρίζει κάστανο ο Καραμπελιάς. Τα δίνει όλα. Εδώ ο Ασπρούλιας. Απορεί. Πόσες τεχνικές φιλές θα πάμε, λέει. (Σταλείς) 39-42. Ο Γασπαράτος δεν κατάλαβε που παίζει το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι όλο για μπλούπερ. Αστείο παιχνίδι. Επαναφορά με τον Μπέρτσο. Δίνει χαμηλά κομινό στάπ από τον Αστρούλια. Εδώ κατεβάζει το γενικό, αλλά επιμένουν. Δεν μπορούν να μας σκοράρουν. Ο Μπέρτσος υποτικά πήγε να σηκώσει τον Αστρούλια και φιλοφρόνησε. Γιατί υπάρχει πάντα καλό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων. Ψήψα. Κρατάει την μπάλα Ψήψα. Φάουλ από τον Γασπαράτο. Δεν υπάρχουν πολλές, είναι το τέταρτο. Αστρούλιας, καλή πάσα στον Κουλούρη, το ζυγίζει, αλλά δεν είναι καλό, φαινότανε. Μπάλα για τους Jazz που μπορούν ακόμα και να ισοφαρίσουν με τρίποντο. Μπαίνει στο μάτσο Χατζαντώνης. Στον πάντο θα κάτσει ο Κουλούρης, ο οποίος πήρε πολλά σουτ, δεν ήταν όμως εύστοχο. Βαγιανάς. Βλέπω την μπάλα η Τζάζ. Η Πετινή. Ανέζη Δημητριάδης, φλότερ. Άστοχος. Βαγενάς για τον Γασπαράτο. Λογικά από μία επίθεση για κάθε ομάδα, εκτός αν επιτεθούν γρήγορα όπως και κάνουν Τζάζ και τα πιτάλη. Και σκοράρουμε τον Κοσμά. Πόντο 41-42. Τι μάτς βλέπουμε, Θεέ μου. Τσίψατ. Παίρνει ένα σκριν και πυροβολή. Μεγάλο καλάθι. 41-44. Διακοινώ Τσίψα. Ξαναδίνει προβάδισμα τριών πόντων στην ομάδα του. Βαγενάς. Γασπαράτος. Τον μπλοντζόν του Αστρούλια. Κλέβει ο Τσίψατ. Και ανοιχτό γήπεδο με Χατζαντώνη. Η πάσα λάθος. Τραβάει τα μαλλιά του Λέζος. Κατοχή και πάλι για τους Jazz. Τέσσερα δευτερόλεπτα Μπέρτσος. 3-2. Εκτέλεσε για 3 για την ισοπάρηση. Όχι. Τέλος για το... τρίτο δεκάλεπτο, 41-44 το σκορ. Πάμε για φινάλε Grand Guignol. Πάμε για φινάλε χιτσκοκικό, θρυλερικό, Grand Guignolικό. Γυρίζουμε σε λίγο. Που έχει χαρακτηριστικά ντέρμπι. Προηγούνται με 3 πόντους οι teenagers, οι οποίοι σε όλο το μάτσο έχουν το προβάδισμα. Είχαν φτάσει να προηγούνται και με 10 πόντους αρκετές φορές. Δεν το καθάρισαν όμως και πλέον πάμε για θρύλερ. Μπέρτσος, συγγνώμη, τώρα είναι ο Μπέρτσος, πριν ήταν ο Γασπαράτος. Σου 3 πόντων μέσα. Ισοφάριση από τον Κονδυνό. 44 όλα. Να που έχουμε τον πρώτο σοπαλία μετά από πάρα πολλή ώρα. Δημητριάδης κρατάει την μπάλα, σουτάρει για 2 μπροστά στα απλωμένα χέρια το αντιπάλο του, του Πίτσικα. Βλέπουμε ότι πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ το momentum. Ψήψας. Σουτάρει για 3. Αστοχή, rebound από τον Κουμπινό. Μπέρτσος. Σουτάρει και αυτός για 3. Άστοχος. Ο Σίτσας ψηλότερα όλων στο rebound. Χατζαντώνης. Τρέχει γρήγορα το γήπεδο. Σουτάρει για 3. Αστοχή, rebound από τον Αστρούλια. Πάρα πολύ δυναμικά ο Αστρούλιας εδώ. Κερδίζει την μπάλα, γυρίζει. Βγάζει έξω γιατί δεν βρήκε καθαροποιητικό παιδί να εκτελέσει. Κουλούρης. Επιτέλους. 44-43.
44-47, μεγάλο σούτ αυτό για τον Κουλούρη και τους Πελινέιτζερς. Προβάδισμα τριών πόντων και πάλι για την ομάδα του Μέμου Λέζου. Πέρτος. Εσπαράτος, Σταυροπέτσια, δεν την πάλι. Πέρασε, πολύ ωραία πάσα. Για το 46-47 τον Κομινό, ο οποίος έχει αναλάβει και αυτός δράση στο δεύτερο ημίχρονο και κάνει καλό παιχνίδι. Χατζαντώνης περνάει, αστοχή. Η πάσα ευνηδιασμού, ο Πίτσικας τάπα από πίσω από τον Δημητριάδη και πάλι ο Πίτσικας επανέρχεται, του φεύγει μπάλα, κλέβει ο Αστούλιας και παίρνει φάουλ. Θα το συζητήσουμε οι διαιτητές. Ψή και ψή, τι να λένε αυτοί οι δύο άνδρες. Αντιαθλητικό το φάουλ. Που δεν έχουμε ένα μικρόφωνο να τους ακούμε, θα ήταν ένα σεμινάριο διαιτησίας για μας να μαθαίνουμε τους κανόνες του μπάσκετ από δύο κορυφαίους του είδους, ο κύριος Πλέγας και ο κύριος Καραμπελιάς. Ασπρούλια στη γραμμή, σπανίως αστοχή σε βολές, είναι πολύ καλό στέρ και με δικαιώνει 46-48. Ασπρούλιας. Κέρι Αλφάδη από τον Θοδωρή Ασπρούλια. Οι δύο διαιτητές συσκέπτονται για το αν πρέπει να παίξουν από πίσω ή από μπροστά. Τελικά παίξαν από μπροστά. Ασπρούλιας. Αντζαντώνης, Σίψας για δύο. Άστοχος. Εδώ ήταν ένα εύκολο σούτ για την κλάση του Σίψα. Αλλά δεν μπήκε. Ωραία, όχι. Δεν μπόρεσε ο Βασπαράτος. Ανεβάζει ο Χατζαδόνης. 7-34 για το φινάλι του μάτς. Κουλούρης. Πήγε να πέσει ο Χατζαδόνης, Κουλούρης κάτι. Και σουτάρει για τρεις. Και το βάζει. 46-52. Τρίποντα από τον Κουλ, με ψυχρό αίμα Κουλ. Ασπαράτος πέρασε, η πάσα στο περίπου και τελικά γίνεται λάθος. Όχι, ξανά τζάζεται εκεί. Ασπαράτος κράτησε, ζητάει ο Μπέρτσος. Ωραία προσπίση και το σούτ για τρεις. Μέσα, πολύ μεγάλη εκτέλεση από τον Μπέρτσο. Παρά την άμυνα των Πελινέιτζερς, δεν παρατούν το παιχνίδι Τζαζ. Φάουλ κερδίζει ο Ασπρούλιας χαμηλά. Το προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση από τον Μαρίνη. Μαρίνης πρώην παίκτης των Πιτ Πίτσο. Χατζαντώνης πέρασε, πήγε μέσα, αστόχησε. Θα μένει ευκαιρία, κλέψει όμως από την Σίψας, νέα επίθεση. Έχουν όλο το χρόνο στη διάθεσή του. Σίψας, σουτάρει για δύο, αστοχή. Προσπάθεια για το θετικό rebound από τον Δημητριάδη, δεν θα μπορέσει. Κομινός. Κόβεται. Πολύ καλή άμυνα και φάουλ συνέχεια.
παιχνίδι 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί ένα μάτς το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι, πολύ ωραίο μάτς. Προβάδισμα 3 πόντων για τους φετινούς, 49-52. Αντζαντώνη για τον Κουλούρη. Πέρασε ο Κουλούρης, του πάσα στον Αστρούλια. Πολύ ωραία συνεργασία. Λεφτά στην τράπεζα. 49-54, Θοδωρής Αστρούλιας. Εδώ βγήκε ακριβώς αυτό που ήθελε ο Λέζος. Έχω την εντύπωση αλεπού των πάγκων, ο Λέζος, αλλά και τον Παρκέ. Ο Γενάς κρατάει την μπάλα. Βρίσκει τον Πίτσικα, λάθος. Και η κατοχή περνάει στους Φετινέιζερς. Σημαντική άμυνα και εδώ αν σκοράρουν γίνονται και πάλι όχι ακριβώς φαβορί για την νίκη, αλλά σίγουρα έτσι όπως έχει κυλήσει το μάτς, η διαφορά 7 αυτών πόντων είναι σημαντική. Αστρούλιας για τον Κουλούρη. Κουλούρης, ακόμα ένα τρίποντο. Α, εδώ είναι άτυχος ο Κουλούρης. Χαμένη ευκαιρία για τους Φετινέιζερς να φύγουν στο σύν 8. Βέρτσος. Κοσμάς. Περνάει την μπάλα χαμηλά στον Πίτσικα. Καλή άμυνα με φάουλα τον Κουλούρη. Εδώ νομίζω έκανε το πιο σόφρον. Δηλαδή να μην αφήσει τον αντίπαλό του να τον πάλι στην πλάτη. Αντώνης διπλέξιο, πολύ καλό. Η μπάλα μου και πάλι για τους Τζαζ. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Επαναφορά για τον Μπέρτσο. Μπέρτσος, τώρα θα μιλήσουν οι προσωπικότητες. Ο Μπέρτσος είναι προσωπικότητα, το καλάθι όμως δεν πήγε. Ήταν άτυχος. Αντώνης φωνάζει να μην βιαστούν. Ο Λέζος και σηκώνει και τον Δημητριάδη που είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται τώρα να προσδώσει ηρεμία στο παιχνίδι της ομάδας του. Κουλούρης για τον Σίτσα. Κρατάει ο Σίτσα. Περνάει. Πάει κοντά. Άτυχος. Εδώ η μπάλα παίζει άσχημο παιχνίδι στο Σίτσα. Όπως νωρίτερα στο Πέρτσο. Ο οποίος εδώ κατεβάζει. Με τον Γιώργο Δημητριάδη που του κάνει ένα καλό φάουλ και νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα κάτσει στον πάγκο για να περάσει στο γήπεδο ο πατέρας του. Όχι. Όχι, ο Πουλούρης βγήκε. Δικό μου λάθος και πατέρας και ιός μαζί. Ο Δημητριάδης με το γιο του είναι κάτι σαν το LeBron με τον Bronny James. Συνυπάρχουν στο παρκέ. Κοσμάς. Η μπάλα δεν του κάνει πιθάρι. Ριμπάουντ αμυντικό για τους Φετινούς. Θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο τετράλεπτο με το συν 5 για τους Φετινέιζερς. Χατζαντώνης για τον Δημητριάδη. Περνάει. Ωραία η πάσα. Χατζαντώνης για το συν 8. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Παραμένει το 49-54. Απέμεινε σε ευκαιρίες εκατέρωθεν. Για τους Τζαζ να φέρουν το παιχνίδι σε απόσταση βολής. Για τους Φετινέιζερς να ξεφύγουν. Πίτσικας. Αφήνει στον Κοσμά. Κοσμάς για τον Μαρίνη. Κλέβει ο Σίτσας. Απρόσεχτη πάσα του Μαρίνη. Ανοιχτό γήπεδο για τους Φετινέιζερς. Δεν κάνουν φάουλ. Οι Τζαζ που οργανώνονται. Αφήνει στον Γιώργο Δημητριάδη, ο οποίος έχει μπροστά του χώρο και χρόνο, αλλά δεν εκτελεί. Χατζαντώνης, δεν το τολμά. Περιμένει στο πλάι του Δημητριάδης. Χατζαντώνης πάει απέναντι σε όλο τον κόσμο και παίρνει φάουλ για βολές. Διάβασε την άμυνα, χρονό πως είχε πόσο δεξιά και εκεί έπρεπε να δώσει τον Δημητριάδη που περίμενε ακροβολισμένος, αλλά τελικώς η επιλογή τουλάχιστον κατά το ίμιση ήταν σωστή γιατί πήρε το φάουλ και τις βόλες. Το θέμα τώρα είναι η ιστορία στις βόλες, να βάλει τις βόλες. 3 και 16 για το φινάλε. Σημαντικές βολές για, για το μέλλον αυτού του αγώνα. Τώρα και οι δύο ομάδες με τα βαριά τους χαρτιά. Χατζαντώνης. Μέσα. 55-49, Στέργος Χατζαντώνης. Και αυτός ένας πολύ σημαντικός μοχλός στην περιφέρεια των Φετινών. Μέσα και η δεύτερη, 56-49, 3 και 16 για τη λήξη. Επαναφορά για τον Γασπαράτο. Βαγενάς.
Το διαδέα στο κορφά πάρα πολύ κακό. Rebound από τον Αστρούλια. Δεν έχουν την πολυτέλεια τώρα να κάνουν foul jump γιατί έχουν συμπληρωθεί δαμαδικά. Μάλλον συμπληρώνονται με το επόμενο. Αστρούλια. Δεν έχει λόγο η διαθήμιση. Χειροκροτεί ο Λέζος. Πλέον ο πρώτος λόγος είναι στους φοιτηνέζες. Ειδικά αν σκοράρουν εδώ. Χατζαντώνης για να βάλει φραγίδα. Δεν μπορεί. Rebound από τον Μπέρτσο. Ζωντανή η jazz εδώ. Αφού αστόχησε ο Χατζαντώνης. Θα τελείωνε το μάτς. Βαγενάς μέχρι μέσα, φάουλ και βολές. Ο Βαγενάς ο οποίος εδώ τράκαρε με τον αντίπαλό του, δεν είμαι σίγουρος. Να πω την αλήθεια, σημασία έχει όμως η ετοιμιγουρία. Η πρώτη βολή άστοχη σε ένα σημείο που δεν τους παίρνει να φάνει βολές. Μέσα η δεύτερη. 50-56. Ο Λέζος περνάει στο παιχνίδι. Μάλιστα, αυτό είναι είδηση. Μάιμος Λέζος, η επιστροφή στο παρκέ, στο crunch time. Για να δούμε αν μπορεί σε αυτό το σημείο να γίνει επιδραστικός. Κρατάει ο Δημητριάδης. Περνάει ο Δημητριάδης. Ασπρούλιας, τέλεια επίθεση, τέλειο αποτέλεσμα. 50-58. Η φοβερή δημιουργία του Δημητριάδη και το jump shoot από τον Ασπρούλια που κάνει πολύ καλό φίνι στο παιχνίδι και εκείνο. Μέρτσο. Λάθο. Και εδώ νομίζω ότι καθάρισαν, αλλά είναι πολύ κοντά επί την Agers. Και με το Λέζο στο παρκέ νιώθουν και μια ασφάλεια παραπάνω. Σον Πρέσ, full court press τώρα από τους Jazz. Αλλά η μπάλα πάει στα ασφαλέστατα χέρια του Σίψα. Σίψας παίζει στα πόδια τον αντίπαλό του. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει τη ζημιά ο Σίψας. Κοιτάξτε εδώ. Ένας παίκτης με φοβερό ταλέντο, χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ ενηγητές. Καμνινός στην άλλη πλευρά, Γασπαράτος καλάθι. 58-52, 1-23 ακόμα. Δημητριάδης, η μπάλα στα σίγουρα χέρια του, πάει για παγίδα, Γασπαράτος που κάνει φάουλ. Εδώ νομίζω ότι έπρεπε να παίξουν καθαρή άμυνα. Οι Jazz πήγαν με λίγο παραπάνω ένταση στη φάση και έγινε το φάουλ για τις βολές. Αν έχει Δημητριάδης, το μέλλον του μάτς εξαρτάται εμπολής από τις βολές αυτές. Αν τις βάλει, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει επιστροφή και βάζει την πρώτη. Διαφορά μεγαλύτερη των δύο κατοχών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία του παιχνιδιού. Δημητριάδης σε πολύ καλή βραδιά, πολύ... είναι ήρεμη δύναμη αυτή η ομάδα. Τους βάζει και τους δύο, 52-60. Αν δεν σκοράρουν εδώ οι Jazz, νομίζω ότι έχουμε game over. Μπέρτσος. Η πάσα του, ένα σουτ δύο πόντων, είναι άστοχο, rebound από τον Δημητριάδη. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Η πάσα για τον Αστρούλια, ο οποίος περνάει το σώμα του κάτω από το καλάθι. Δεν υπάρχει λόγος τώρα βιασύνης. Κουλούρης, 48 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι άπαντες έχουν αποδεχτεί την μοίρα του αγώνα. Κουλούρης. Βαγενά, σουτάρει για τρεις. Δεν το βάλω όμως. Γασπαράτος, ανοιχτό γήπεδο. Με τον Δημητριάδη, πάσα στον επερχόμενο Κομνηνό, καλάθι. 54-60. Θα πιέσει τώρα η Jazz. Γίνεται τώρα το φάουλ του Σίψα. 54-60. Μία να βάλει ο Σίψας. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Δεν μπορεί αυτό το μάτς να γυρίσει. Πρέπει να γίνουν κοσμοϊστορικά πράγματα. Ψάχνουν όχι απλά ένα θαύμα. Το 8ο θαύμα θέλουν για να πάρουν αυτό το παιχνίδι. Ο Πλέκας εδώ βλέπουμε αργά αργά πάει να δώσει την μπάλα, βαριέται που ζει.
Και δεν είναι ότι βαριέται τώρα, από την αρχή βαριόταν. Τσίψας στη γραμμή. Μία να βάλει, τελειώσαμε. Του αρέσει να παρατείνει λίγο την αγωνία και χάνει την πρώτη. Βάζει τη δεύτερη. Time out, γιατί τώρα, γιατί. Είναι στο ντεπόζιτο. Δεν ακούω ρε. 28 δευτερόλεπτα η μπάλα για τον Τζαλ. Γασπαράτο στην επαναφορά. Βρήκε πάσα κομμινός, Βαγενάς, step back, εκτέλεση για 3, όχι, rebound από το Λέζο. Μπάλα φτάνει στον Μπέρτσο, στάρει για 3 εκείνος, όχι, Αστρούλια, τέλος. Φάουλ του Γασπαράτου στον Παπαδόπουλο. Διαδικαστικού χαρακτήρα το τελευταίο δευτερόλεπτο. Διαμαντόπουλος, αστοχή. Διαμαντόπουλος, αστοχή και στη δεύτερη, αστοχικό τερμά. Λέζος, προσποιείται. Διαμαντόπουλος, Λέζος, τέλος αγώνα, τελικό